Καταρχήν είναι κάτοικοι της ΕΑΝΗΣ, είναι πρόεδροι της Δημοτικής Ενότητας ΕΑΝΗΣ, είναι πρώην αιρετή της ΕΑΝΗΣ, πρώην δήμαρχη της ΕΑΝΗΣ, άρα υπάρχει μια σημαντική εκπροσώπηση από πλευράς ΕΑΝΗΣ και θεωρώ το ότι οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται μια απάντηση. Και τα ζητήματα που μπαίνουν πάνω στο τραπέζι είναι δύο. Πρώτον, το διαδικαστικό και παύλα ο εμπεγμός που υπέστησαν εξαιτίας της διαφορετικής στάσης αντιδημάρχου και δημάρχου σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες με τους κατοίκους της ΕΑΝΗΣ, πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι το ουσιαστικό, δηλαδή το κλείσιμο του ληξιαρχείου όλων των δημοτικών ενωτήτων. Και βεβαίως της ΕΑΝΗΣ έχει μια πρωτεύουσα σημασία, πρώτον γιατί η ΕΑΝΗ είναι η ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης και δεύτερον γιατί είναι η πιο απομακρυσμένη έδρα δημοτικής ενότητας από την πόλη. Το ζήτημα λοιπόν, το ουσιαστικό ζήτημα, όπως ακριβώς είπατε, είχε τεθεί και σε επιδικιάς μας θητείας, είχε τεθεί από τις υπηρεσίες να κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες. Εμείς το απορρίψαμε, δεν το δεχτήκαμε και προχωρήσαμε παρακάτω με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργούσε και κατά το παρελθόν ο Δήμος. Γιατί θεωρούσαμε το ότι η παρουσία υπαλλήλων κρατάει ζωντανή την περιοχή, βοηθάει τους κατοίκους στην εξυπηρέτησή τους και άρα είναι αναγκαία η παραμονή τους και η λειτουργία του Δήμου αποκεντρωμένα. Την ίδια προφανώς συνεχίζουμε να έχουμε και σήμερα και αυτήν στηρίζουμε πολλαπλώς και με ανακοινώσεις και με δημόσιες παρεμβάσεις.